Καλημέρα σας και καλό μήνα σε όλους. Ένα λεπτό να ανοίξω και την κάμερά μου. Λοιπόν, πίσω από το βαρύδουπο τίτλο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, σχέδιου νόμου περί προστασίας των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, ενίσχυσης της προστασίας τους και άλλα, κρύβεται για ακόμα μία φορά ένα άκρως αντιδραστικό περιεχόμενο. Και αν η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για την κάθε λαϊκή οικογένεια δεν ήταν σκληρή, θα λέγαμε ότι τα περί προστασίας των καταναλωτών πραγματικά είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Οι καταναλωτές, χαμηλοσυνταξιούχοι, εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, αγρότες, άνεργοι, τη μόνη προστασία που έχουν ανάγκη είναι απέναντι στην πολιτική που έχει τσακίσει το εισόδημά τους, που κρατάει καθυλωμένους τους μισθούς τα τελευταία 13 χρόνια και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση πλήρως ελεγχόμενη από την κυβέρνηση. Πίσω από το παζάρι που γίνεται για τα 50-60 ευρώ αύξηση στον κατώτερο μισθό και γίνεται προεκλογικά, η κυβέρνηση κρατάει παγωμένες τις τριετίες των εργαζομένων, τον συσσωρευμένο κόπο των εργαζομένων, που πραγματικά η απελευθέρωσή τους θα ήταν μια πραγματική ανάσα για τους εργαζόμενους, αφού μιλάμε για 10% αύξηση ανά τριετία, δηλαδή για πάνω από 200 ευρώ αύξηση στον κατώτερο μισθό. Ειδικότερα τώρα σε σχέση με στα άρθρα 18 και 19 του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, στείνεται την κυριακάτικη αργία και το ωράριο στο εκτελεστικό απόσπασμα και υλοποιείται μία πάγια απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων που δεν είναι άλλη από την 7ήμερη 24ωρη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων αλλά και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Το αναφέρεται καθαρά στο άρθρο 18, καθώς η λειτουργία των καταστημάτων, των εμπορικών καταστημάτων, προβλέπεται για όλες τις ώρες της ημέρας και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Σε αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτό το σχέδιο νόμου, επί της ουσίας τι κάνετε, αθροίζετε και ενσωματώνετε όλους τους αντιδραστικούς νόμους και τις υπορικές αποφάσεις της ΝΙΝ και των προηγούμενων κυβερνήσεων που ξύλωσαν βήμα-βήμα την κυριακάτικη αργία, ξεχύλωσαν το ωράριο και το σταθερό εργάσιμο χρόνο. Νόμους και υπουργικές αποφάσεις που πραγματικά έχουν κάνει κόλαση τη ζωή χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων. Θα θυμίζουμε ότι με το δικό σας νομοθετικό πλαίσιο σήμερα οι εμποροϋπάλληλοι έλειωσαν στην κυριολεξία μέσα στις γιορτές, πριν και μετά από αυτές. Από τις 25 Νοέμβρη μέχρι αρχές Γενάρη ξεκουράστηκαν, έκατσαν σπίτια τους και είδαν τις οικογένειές τους μόνο 3 ημέρες. Λέτε γενικά και αόριστα στο σχέδιο για κεντρικές αγορές. Ποιες είναι αυτές? Διότι εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάτω από ασάφειες και γενικές έννοιες τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος δεν υπάρχει πλέον Κυριακή που να μην δίνεται τη δυνατότητα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι σε Σπάτα, σε Ερμού, στη Γλυφάδα αλλά και σε άλλες περιοχές δουλεύουν όλες τις Κυριακές από το Μάιο μέχρι Οκτώβριο και δίνουν μάχη για το ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα. Πολλοί από τους συναδέλφους μας εξαναγκάζονται σε δουλειά 10 και 12 ώρες σε συνθήκες μεγάλης εντατικοποίησης. Μόνο το τελευταίο δίμηνο, να θυμίσω, με επίκληση κάθε πιθανού και απίθανου λόγου, οι εμποροϋπάλληλοι εξαντλήθηκαν ψυχικά και σωματικά. Εορταστικό ωράριο, εκπτωτικές περίοδοι, διάφορες φιέστες όπως κόκκινες και λευκές νύχτες, η Black Friday, η Cyber Monday, η Blue Monday και ούτε καθεξής. Από όλα έχει ο μπαξές. Από αυτόν τον αντεργατικό μπαξέ τον κάνουν λάστιχο κάθε φορά επιχειρηματική όμιλη σε βάρος της ζωής χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων. Τον έχετε συνδιαμορφώσει όλες μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις. Να θυμίσουμε 2013 Πασόκ Νέα Δημοκρατία Δημάρ 7 Κυριακές νομοθέτησαν. Το 2017 έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, νομοθετούν όλες τις Κυριακές από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο σε συγκεκριμένες περιοχές. Με το που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία το 2019, με ενθουσιασμό ο κύριος Γεωργιάδης δήλωνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για το ζήτημα των Κυριακών και έρχεστε τώρα με αυτό το σχέδιο νόμου να τελειώνετε το θέμα. Και ας μας απαντήσετε ειλικρινά ποιες και πόσες είναι οι Κυριακές που τα καταστήματα θα είναι κλειστά, πότε ο εμποροϋπάλληλος θα ξεκουράζεται, θα μπορεί να βλέπει την οικογένειά του, οι χιλιάδες εργαζόμενες μητέρες στον κλάδο θα μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους, οι νέοι συνάδελφοί μας, τους φίλους τους, γιατί για εμάς
να το πούμε καθαρά, ότι η μάχη για την νομοθετική κατοχήρωση, για την κατοχήρωση της Κυριακής Αργίας για το 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, για όλους με σταθερό ωράριο εργασίας και απαγόρευση των σπαστών, για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς μας, δεν έχει χαθεί, ούτε θεωρούμε χαμένη μάχη, όπως κοινικά δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είναι μια μάχη που καθημερινά δίνουμε μέσα στους χώρους της εργασίας, με τους συναδέλφους μας, τα σωματεία μας, και θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, απαιτώντας να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που ξυλώνουν την κυριακάτικη αργία και ξεχυλώνουν τον εργάσιμο χρόνο. Γιατί για εμάς τους χιλιάδες εμποροϋπάλληλους, σύγχρονο και προοδευτικό, το 2023 δεν είναι να δουλεύουμε 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα. Ολοκληρώνεται, σας παρακαλώ, ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνω. Δεν είναι ούτε το 4ωρο και το 6ωρο και να αναζητάμε 2 και 3 δουλειές για να μπορούμε να συμπληρώσουμε το κουτσουρωμένο μισθό μας. Η παρέμβασή μας εδώ, και τελειώνω, δεν είναι απλά για να καταγραφεί η άποψή μας και να μυρολογήσουμε γύρω από τα βάσανα των εμποροϋπαλλήλων. Ζητάμε και απαιτούμε να μην προχωρήσει η νομοθέτηση των συγκεκριμένων άρθρων και να κατοχυρωθεί η κυριακάτικη αργία νομοθετικά.